Η Κάτια κάποια στιγμή έκανε και μια μαγειρική εκπομπή. Νομίζω στον Αλφα, στο... Δεν θυμάμαι τώρα, θα σας γελάσω. Τέλος πάντων, επειδή είναι πολύ ωραίο να βγαίνουμε όλοι και να κάνουμε εύκολα και προφανή ευχολόγια στην τηλεόραση που θα μας κάνουν συμπαθείς για να ανεβάσουμε κάποιους followers στο Twitter και στο Instagram. Η εύκολη λύση. Το ψέμα αυτό το βλέπετε από το σύνολο των εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση. Δυστυχώς. Εδώ εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και εγώ έχω ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης που τόσα χρόνια το μοιράζομαι μαζί σας. Ζούμε σε μια κοινωνία απολύτως ρατσιστική που δυστυχώς κανένα μητού και καμιά πολιτική ορθότητα τον πραγματικό ρατσισμό δεν τον αναδεικνύει. Αναδεικνύουμε τον ρατσισμό και αναδεικνύουμε κάποιες κακές, κάποια κακά κομμάτια της κοινωνίας μας, μόνο όταν αυτά είναι εμπορικά ή θεωρούμε ότι θα κάνουν καλό σε εμάς. Κανείς δεν μιλάει για τον ηλικιακό ρατσισμό. Κανείς δεν μιλάει για τον ρατσισμό αποκλεισμού ανθρώπων που η κοινωνία τους θεωρεί αρρώστους. Άρα, ανίκανους να παίξουν και να πρωταγωνιστήσουν. Και εγώ σήμερα διατυπώνω για να δούμε σε ποια κοινωνία ζούμε και να δούμε πότε αναδεικνύουμε την ευαισθησία μας στην κοινωνική σε κάποια θέματα, ένα ερώτημα διατυπώνω. Η κοπέλα αυτή, από τη μέρα που έπαθε καρκίνο και πάλεψε γενναία 20 χρόνια, της έγιναν οι αντίστοιχες προτάσεις από τη τηλεόραση και το θέατρο του ταλέντου της. Και απευθύνομαι σε όλους όσοι ανήκουν στον χώρο αυτόν και της τηλεόρασης, γιατί έκανε και την παρουσιάστρια η κοπέλα αυτή, και του θεάτρου. Προφανώς και κάποιες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές αντιστοιχούσαν στην αξία και το ταλέντο της ή κάποιοι είπαν «Έλα μωρέ, έπαθε καρκίνο, δεν μπορεί να παίξει τώρα». Δεν το λέω τυχαία, ποτέ δεν λέω κάτι τυχαία. Κρατήστε το, γιατί μιλάμε για τα εύκολα, αυτά που μας κάνουν συμπαθείς. Για τα δύσκολα δεν μιλάει κανείς. Για τον αποκλεισμό μεγάλων κοινωνικών ομάδων. Επειδή είναι μεγάλοι, επειδή είναι άρρωστοι, πολύ ώρα να βγαίνουμε και να λέμε ευκολόγια. Στην ουσία όμως, όλοι τους αποκλείουμε. Δυστυχώς. Λοιπόν,